Στο πλαίσιο των επιστημονικών δραστηριοτήτων της Οτορυνολαρυγγολογικής Κλινικής, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας η μερίδα με θέμα την αλλεργία, που αποτελεί μια συχνή πάθηση που προσβάλλει το 30% του πληθυσμού, που εκδηλώνεται με διάφορα συμπτώματα που έχουν σχέση και με την οτορυνολαρυγγολογία. Έχω επιλέξει αυτό το θέμα, διότι η αλλεργία είναι πάρα πολύ συχνή πάθηση σε όλο τον κόσμο, αφορά περίπου ένα 30% του πληθυσμού και με διάφορα συμπτώματα, ποικίλης βαρύδος. Και δεύτερον, ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό τα συμπτώματα αυτά έχουν να κάνουν με την οτορυνολαρυγγολογία, δηλαδή με τη μύτη, με το αυτί, με το λάριγγα, με τον ισοφάγο. Και τρίτον, ότι η αλλεργία πολλές φορές μπορεί να υποκρύψει οποιαδήποτε άλλη πάθηση. Άρα λοιπόν ο γιατρός, ο οποίος είναι καλά εκπαιδευμένος στην αλλεργία, μπορεί πιο εύκολα να διαγνώσει την πάθηση και πολύ πιο εύκολα να δώσει στον ασθενή την κατάλληλη θεραπεία. Από τον ερχόμενο μήνα, μάλιστα, θα ξεκινήσει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τη λειτουργία του το Ιατρείο Οτορυνολαρυγγολογίας για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων.